Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με μια εξαιρετική κυρία της ιατρικής επιστήμης στη χώρα μας, την λοιμοξιολόγο, ομότιμη καθηγήτρια παθολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, την κυρία Ελένη Γιαμαρέλου. Κυρία Γιαμαρέλου, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ακούω. Και να σας πω ότι πριν από λίγο φιλοξενήσαμε εδώ στο δελτίο μας τον κύριο Αβραμόπουλο και αναφερθήκαμε στην επιδημία του SARS το 2009, αλλά και για τον σημαντικό ρόλο που παίξατε και τότε όσον αφορά την επιστημονική σας κατάρτιση, αλλά και τη συμβουλευτική που δώσατε στην τότε κυβέρνηση. Και θέλω να σταθούμε στην διαφοροποίηση αυτής της επιδημίας του 2009 με την πανδημία του κορονοϊού. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχει προκαλέσει αυτόν τον όλεθρο θανάτου σε πολλές χώρες της Ιφιλίου? Κοιτάξτε, υπάρχει μια βασική διαφορά, ότι από τη γρήπη, όπως και να το κάνετε, υπήρχε εμπειρία. Ξέραμε περίπου τι πρέπει να κάνουμε, υπήρχαν φάρμακα, δεν ξέρω, μ' ακούτε? Σας ακούμε μια χαρά. Ναι, ωραία. Υπήρχαν φάρμακα, το εμβόλιο φτιάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχε η πατέντα από προηγούμενα εμβόλια της γρήπης. Καθώς ξέρετε, κάθε χρόνο κάνουμε άλλο εμβόλιο γρήπης. Οπότε εκεί πάνω, ξέροντας ποιος είναι ο ιός πάρα πολύ γρήγορα, μπόρεσαν οι ειδικοί του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, με τη συνδρομή όλων των επιστημόνων, των ειδικών, να φτιαχτεί πάρα πολύ γρήγορα το καινούριο αυτό εμβόλιο, το οποίο μέχρι σήμερα, που κυκλοφορεί αυτός ο ιός, αλλά σε πολύ μικρή αναλογία, να το έχουμε και να μπορούμε να καταπολεμούμε τη γρήπη. Και από την άλλη μεριά, η γρήπη έχει μια χαρακτηριστική συμπτωματολογία. Δηλαδή, ανεβάζει αμέσως πάρα πολύ ψηλό πυρετό, με εντονότατες μυαλγίες, αρθραλγίες. Οπότε ο άλλος καταλαβαίνει ότι είναι γρήπη, δεν την μπλέκει με κάτι άλλο. Και υπάρχουν και ειδικά αντιγρυπικά φάρμακα, όπως παραδείγματος χάρη η οσελταμιβίρη, το ταμιφλού. Αντίθετα, αυτός ο ιός είναι τελείως καινούριος, δεν συμπεριφέρεται σαν τους παλιότερους ιούς, τους κοροναϊούς. Έχουμε 7 κοροναϊούς συνολικά. Οι 4 πρώτοι είναι αυτοί που κάνουν απλά κρυολογήματα στα παιδιά συνήθως, με πονόλαιμο, με χαμηλό πυρετό. Μετά ήταν το SARS και το MERS που καταφέραμε πολύ γρήγορα να τα περιορίσουμε, με πολύ μικρή επέκταση. Γιατί και δεν τα καταφέρνουμε με τον τωρινό? Γιατί αυτός ο τωρινός ιός έχει 2 χαρακτηριστικά. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, εκεί που ένας ασθενής που έχει γρήπη κολλάει έναν, αυτός κολλάει τρία άτομα. Και κολλώντας τρία άτομα, καταλαβαίνετε, αυτά τα τρία κολλάνε άλλα 9 και ούτω καθεξής και μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάνει και το 50% μολύνεσαι και δεν έχει συμπτώματα. Και σήμερα πιστεύουμε ότι αυτή η ασυμπτωματική, κατά κάποιο τρόπο με εισαγωγικά, φορείς του ιού, μολύνουν άλλον κόσμο. Τι μπορείς να κάνεις? Γι' αυτό και η λύση που προτάθηκε τώρα ήταν αυτό που λέμε ο κατοίκον περιορισμός. Από την άλλη μεριά, είναι μια ελπίδα ότι και φάρμακα φτιάχνονται, και μάλιστα τώρα τα τέλη Απριλίου θα ανοιχτεί ένα πολύ μεγάλο πρωτόκολλο που περιέλαβε 6.000 ασθενείς σε παγκόσμια κλίμακα, η λεγόμενη Remdesivir, το οποίο φάρμακο είναι ενδοφλέβιο και είναι για τα βαριά περιστατικά των ασθενών που νοσηλεύονται. Και η ελπίδα είναι ότι αν αυτό αποδειχθεί ότι είναι δραστικό, θα έχουμε ένα πολύ καλό όπλο για τους ασθενείς που είναι βαρέως πάσχοντες. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε τόσο γρήγορα το εμβόλιο όπως το είχαμε με τη γρήπη, γιατί αυτός είναι ένας καινούργιος ιός. Εμβόλια κοροναϊών δεν υπάρχουν επάνω στα οποία να έχεις μια πατέντα και πολύ γρήγορα να προχωρήσεις. Και παρόλο ότι αυτή τη φορά μας λένε ότι πάνω από 20 εμβόλια βρίσκονται καθοδόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι σε 3 μήνες θα έχουμε εμβόλιο. Όσον αφορά μια φαρμακευτική αγωγή που θα μπορούσε να ληφθεί ακόμα και προληπτικά, είναι η επιστημονική κοινότητα πολύ κοντά σε κάτι τέτοιο? Και αν ναι, σε τι χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να το... Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προφυλάξεις τους επαγγελματίες υγείας. Ή να προφυλάξεις ακόμα και ανθρώπους στην κοινότητα που είναι υψηλού κινδύνου. Και ξέρουμε τα άτομα τα οποία είναι άνω των 70 ετών, αυτούς που έχουν καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, αρρύθμιση στο διαβήτη, ανοσοκατασταλμένοι, αυτοί που παίρνουν κορτιζόνη. Όλες αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες και διαρωτάς αν μπορείς να τους προφυλάξεις. Έτσι λοιπόν υπάρχουν φάρμακα, όπως παραδείγματος χάρη η χλωροκίνη, που θα την έχετε ακούσει, παλαιό θελονοσιακό φάρμακο, πολύ δραστικό εκείνο
εκείνη την εποχή, το οποίο είναι in vitro δραστικό, in vitro θα πει στο εργαστήριο, στον πάγκο, στον άνθρωπο, πόσο δραστικό μπορεί να είναι, τόσο για τη θεραπεία, όσο και για την προφύλαξη, το ελπίζουμε. Υπάρχουν μελέτες που ξεκινάνε και στη χώρα μας και θεραπευτικές και προληπτικές, κυρίως για τα άτομα τα οποία μπορεί να έρθουν σε επαφή με ύποπτα ή σίγουρα κρούσματα του COVID-19, και θέλουμε να ελπίζουμε να είναι δραστικό, αλλά και μελέτες που γίνονται παγκόσμια με αυτή την ουσία. Εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία είναι οι Γάλλοι, η οποία τη δίνουν μαζί με την αζιθρομικίνη, αλλά δεν μας έχουν ανακοινώσει λεπτομερώς όλα τα αποτελέσματα. Κυρία Γιαμαρέλου, γνωρίζω ότι η χλωροκίνη δίδεται ήδη σε ασθενούς εδώ στην χώρα μας. Βεβαίως. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα φαίνεται αυτή η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στις βαριές μορφές που καταγράφονται σε διάφορα νοσοκομεία. Ναι, δεν έχουν δοθεί σε μεγάλο αριθμό περιστατικών και ούτε με την ίδια βαρύτητα για να μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα. Μόνο αν γίνονται μελέτες στις οποίες υπάρχει μια ομάδα που δεν το παίρνει, μια ομάδα που το παίρνει, μια τρίτη ομάδα που παίρνει κάτι άλλο, και μπορείς μετά αναλύοντάς τα να πεις πραγματικά ότι είναι αποτελεσματικό. Ιδάλλως καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα που δεν είναι αληθινά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπομονή, αυτά ξεκινάνε. Οπότε φαντάζομαι με γρήγορο ρυθμό θα μπορούμε σε γρήγορο χρονικό διάστημα να πούμε τι γίνεται. Και από την άλλη μεριά, το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλα φάρμακα που δοκιμάζονται, 69 καινούργια φάρμακα δοκιμάζονται, άλλα από το στόμα, άλλα παρεντερικά, και νομίζω αυτό είναι μια μεγάλη φάρμακα επίδομος. Που θα μπορούν να δίδονται και σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα, γιατί εξακολουθούμε να λέμε ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού νοσεί με ήπια συμπτώματα από τον κορονοϊό. Σωστό αυτό. Κοιτάξτε όμως, δεν ξέρουμε ποια από τα ήπια συμπτώματα είναι εκείνα που θα μεταπέσουν σε βαριά συμπτώματα. Λέμε ότι είναι περίπου το 10% και ένα 4 με 5% καταλήγει στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή είναι πρόημα, πριν ο ασθενής να φτάσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, να μπορέσει από τη μια μεριά δίνοντάς του φάρμακα τύπου χλωρογίνη, Ρεμντεσιβίρη που είπαμε πριν, ειδικά αντί κάτι, φαβιραπίνη που είναι ένα καινούριο φάρμακο, συν ανοσοτροποποιητική θεραπεία, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να μπαίνει στους έντονους φλεγμονώδεις μηχανισμούς, στην έντονη φλεγμονώδη αντίδραση που κάνει ο πνεύμονας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν από μεγάλη βλάβη που δημιουργεί ο κοροναϊός στον πνεύμονα. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι συνδυασμοί σε έγκαιρο χρονική στιγμή θα μπορέσουν να βοηθήσουν πολύ. Τώρα, είμαστε ήδη σε μια συγκεκριμένη καθημερινότητα, σε μια καθημερινότητα που δεν είναι κανονική. Mm-hmm. Τα στοιχεία στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι θαρρυντικά. Όμως το μυστικό νομίζω το κρατά κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα στα χέρια τους. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτό το μένουμε στο σπίτι, για να μην πετάξουμε όλη αυτή την προσπάθεια στον γκρεμό. Πιστεύετε ότι έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο εφόσον τηρήσουμε τα μέτρα, και αν ναι, πότε θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για μία μερική κανονικότητα ή και κανονικότητα? Κοιτάξτε, μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούω. Ναι, μ' ακούτε? Σας ακούμε μία χαρά. Τώρα μ' ακούτε, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά είδατε ότι σήμερα ανακοινώθηκαν 52 καινούργια κρούσματα, τα οποία δεν είναι μεγάλος αναριθμός που μας κάνει και είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι, αν συγκρίνουμε με εκείνα που συμβαίνουν στην Ισπανία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πιστεύω ότι το οφείλουμε από τη μια μεριά, γιατί κρατάμε τα μέτρα υγιεινής, πλένε τα χέρια σου συχνά με σαπούνι και νερό, βάλε αντισηπτικό στα χέρια σου, και από την άλλη γιατί μάθαμε να μένουμε στο σπίτι μας. Αν λοιπόν τώρα που έρχεται το Πάσχα πούμε ότι δεν βαριέσαι, έφτιαξε ο καιρός, καλά τα πάμε, και σταματήσουμε να είμαστε πειθαρχικοί, μην αμφισβητείτε ότι την άλλη μέρα θα έχουμε υποτροπή και δεν ξέρουμε αυτή τη φορά. Έχουμε το παράδειγμα της Σερβίας. Που... Βεβαίως, το είπατε προηγούμενα. Το άκουσα που το είπατε προηγούμενα. Που ακριβώς αυτό έκαναν, ενώ πήγαιναν καλά, τα εγκατέλειψαν τα μέτρα αυτά
το μένε στο σπίτι σου, με αποτέλεσμα να έχουν πάρα πολλά κρούσματα και να ζητάνε τη βοήθεια άλλων λαών. Λοιπόν, αυτό σημαίνει για μένα την προσωπική ευθύνη του κάθε Έλληνα στον εαυτό του, στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στους συμπατριώτες του, σε όλη τη χώρα του. Τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, έχουμε συγκρατημένη αισιοδοξία, έχετε ακούσει τον κύριο Τσιόδρα που το λέει πολλές φορές αυτό, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Έχουμε πολύ αγώνα μπροστά μας. Άρα, το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί και από τους εργαστηριακούς ελέγχους, από τον θα έχουμε καινούργια φάρμακα που είναι δραστικά, για να μπορούμε να πούμε τώρα χαλαρώνουμε. Δεν ξέρουμε τη στιγμή της χαλάρωσης. Mm-hmm. Προς το παρόν είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και περιμένουμε και είμαστε αισιόδοξοι, γιατί δεν πάει στράφη ο κόπος μας. Θα καταφέρνουμε. Θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που έχει να κάνει με τα μαζικά τεστ του πληθυσμού, έτσι ώστε για να αντιληφθούμε mm-hmm. σε τι βαθμό είναι η ανοσία στον πληθυσμό της χώρας μας και την ίδια ώρα πώς μπορούμε να θωρακίσουμε ένα πιθανό δεύτερο κύμα που μπορεί να μας επισκεφθεί με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, εσείς θα μας το πείτε, από το ερχόμενο φθινόπωρο. Κοιτάξτε, καταρχήν μόλις καθοριστεί ποιο είναι το τεστ εκείνο που πρέπει να γίνεται για να βρίσκεται στο αίμα το ύψος των αντισωμάτων, δηλαδή κάποιος που μπορεί να μην είχε ποτέ συμπτώματα και όμως πέρασε τον κορονοϊό και είναι αυτό το ποσοστό που λέμε ότι μπορεί να φτάνει και το 50% και να είναι η ασυμπτωματική, αλλά η ασυμπτωματική κολλάνε τους άλλους. Απ' την άλλη μεριά, άμα ξέρεις ότι έχεις ψηλό ποσοστό, αυτό σε προφυλάσσει και μπορείς να πεις «Α, μολύνθηκε, ξέρω εγώ, το 70% του πληθυσμού». Άσχετα αν ένα μεγάλο ποσοστό δεν είχε συμπτώματα. Τότε πιθανόν αρχίζω να σκέφτομαι ότι μπορώ να χαλαρώσω τα μέτρα. Όπως λέμε ότι στη γρήπη πρέπει να μολυνθεί το 30% για να πεις ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να χαλαρώσω μέτρα αν έχεις μια παρόμοια επιδημία. Άρα ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αν δεν γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί, αν το τεστ δεν είναι mm-hmm. πολύ αξιόπιστο, γιατί κυκλοφορούν πολλά τεστ και θα μας πούν οι έγκριτοι μικροβιολόγοι που έχουμε στη χώρα μας, οι καθηγητές που θα τρέξουν πρωτόκολλο, ποιο είναι εκείνο το τεστ που πρέπει να εφαρμόσουμε και πώς θα αξιολογηθεί το αποτέλεσμά του. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Και να σκεφτόμαστε ότι αυτό που είπατε για το φθινόπωρο, πιθανότατα να υπάρχει ένα δεύτερο κύμα, αλλά πόσο σοβαρό θα είναι αυτό το κύμα. Εάν θα είναι ελαφρότερο κλινικά, όπως οι γρήπες. Έχετε δει το χειμώνα που ξανά έχουμε γρήπες. Θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουμε τώρα. Αληθεύει ότι στις πανδημίες ένα δεύτερο κύμα που έρχεται διαχρονικά, επειδή προσπάθησα να μελετήσω λίγο παγκόσμια βιβλιογραφία χωρίς να είμαι γιατρός, ότι πάντοτε το δεύτερο ή τρίτο κύμα είναι ελαφρότερο και βέβαια, είναι πιο φιλικό με την βέβαια. Πορεία της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Βέβαια, διότι έχουμε όλοι υποκτήσει ένα βαθμό ανοσίας, mm-hmm. ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Οπότε, άλλωστε, όσο περνάει ο καιρός, πιθανότατα θα έχουμε και το εμβόλιο, που καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι η οριστική λύση. Θα έχουμε τα φάρμακα, και αυτά θα είναι πολύ σημαντικά. Και από την άλλη μεριά, διασκορπίζοντας τα κρούσματα με τον τρόπο που γίνεται τώρα, χωρίς να έχουμε ένα μεγάλο κύμα κορυφής, βοηθάμε το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας να κρατάει. Είδατε τι είπατε, ότι από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, ειδικά από τον Ευαγγελισμό, είδατε πόσοι άνθρωποι έγιναν καλά, αποσωληνώθηκαν, πήγαν σπίτι τους, που αυτό δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Για σκεφτείτε να είχαμε αυτή τη στιγμή 500 κρούσματα που να θέλανε αναπνευστήρα, mm-hmm. τι θα κάναμε. Και αυτό οφείλεται στο μένε στο σπίτι σου. Μη χαλαρώνεις τα μέτρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στην Κρήτη, στα στούντιο της Crete TV. Και βεβαίως σας προσκαλούμε και για διακοπές στο νησί μας το καλοκαίρι, έχοντας περάσει όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μην ξεχνάμε τα μέτρα της υγιεινής και μην ξεχνάμε ποτέ την απόσταση που πρέπει να κρατάμε ο ένας με τον άλλον, τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Να είστε καλά, να έχουμε να είστε καλά. Καλό και ειρηνικό Πάσχα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.